της διαφθοράς στην αστυνομία και όλων όσων έρχονται στην δημοσιότητα. Έχετε δείξει αποφασιστικότητα. Φτάσατε μάλιστα σε σημείο να προειδοποιήσετε και τον υπόκοσμο και να στείλετε το δικό σας τελεσίγραφο. Πόσο εύκολο είναι και πώς θα κάνετε τον πολίτη να νιώσει ξανά ασφάλεια? Εύκολο δεν είναι. Και οφείλω να πω ότι ενδεχόμενα υπήρχε μια υπερβολή στην έκφραση ότι φτάνει το τέλος του υπόκοσμου. Πάντοτε υπήρχαν εγκληματίες και θα υπάρχουν. Το θέμα είναι να δούμε πώς μειώνουμε τις πιθανότητες του οργανωμένου εγκλήματος να επιβιώσει. Έχω συγκαλέσει ήδη, πέραν των συσκέψεων που είχαμε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Αρχηγό της Αστυνομίας, μια νέα σύνοδο που θα παρίσταται ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Αρχηγός της Αστυνομίας, ο έφορος φόρου εισοδήματος, ο Διευθυντής του ΦΠΑ, ο επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ, για να μελετηθούν τρόποι πώς το οργανωμένο έγκλημα κτύπιεται από τη μια, αλλά ταυτόχρονα και μέσα από νομοθεσίες που ετοιμάζονται, πώς επιτέλους κόβουμε τον αμφάλιο λόρο μεταξύ των διεφθαρμένων και του υπόκοσμου. Οι διεφθαρμένοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν, η οποία είναι και μειοψηφία, γιατί δυστυχώς θυματοποιείται η συντριπτική πλειοψηφία του σώματος που έχει άριστες επιδόσεις στην πάταξη του εγκλήματος κλπ. Υστερούμε πού? Ακριβώς σε ορισμένες οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, οι οποίες διατηρούν δεσμούς με όργανα της τάξης, με αστυνομικά, με αστυνομικούς, είτε της δίωξης είτε σε όλα τα διάφορα, πάση περιπτώσει, κέρια πόστα, που ενδεχόμενα να έχουν και μηνιαίες απολαβές. Δηλαδή είναι στα payrolls κάποιων εγκληματικών όνομα. Αυτά σύντομα θα δείτε ότι θα παταχθώ. Δηλαδή η όλη προσπάθεια θα είναι να καταπολέμηση των φατριών και των εγκληματικών ομάδων κατά τρόπον αποτελεσματικότερων, αφού θα αποστερούνται πλέον της πηγής πληροφοριών, έτσι ώστε να προστατεύονται σε κάθε επιδρομική ενέργεια της αστυνομίας ή να πληροφορούνται, να διαρρέουν δηλαδή προς τις εγκληματικές ομάδες στοιχεία από καταθέσεις που δίδει ο καταγγέλλον για να προετοιμάζουν την υπεράσπιση του και ούτω καθεξής. Για να μην πω για εκείνους που παρέχουν προστασία στα εγκληματικά στοιχεία. Επαμοιβή μέλη του αστυνομικού σώματος. Αδιανόητα. Ενδεχόμενα οι έρευνες που διεξάγονται από τους ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές που εδιόρισε ο Γενικός Εισαγγελέας να είναι αρκούντως αποκαλυπτικές για κάποιους. Θα έχουμε δηλαδή, γνωρίζετε και θα βγουν στη δημοσιότητα πράγματα που θα σας αφήσουν Έχω με το στόμα ανοιχτό. Πληροφορίες. Απλά πληροφορίες. Πέραν όμως τούτου και κάποια στοιχεία, εναπόκειται στους ποινικούς ανακριτές να καταλήξουν σε οριστικά συμπεράσματα. Αυτό αφορά απλώς μόνον μίαν των περιπτώσεων. Υπάρχει πληθώρα άλλων περιπτώσεων και πληροφοριών και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι, θεωρούνται υποπτή ως εμπλεκόμενοι σε υποθέσεις διαφθοράς. Πιστεύω ότι με τα όπλα που θα δώσουν η νέα νομοθεσία, γι' αυτό και κάλεσα, πέραν της κατηδίαν σύσκεψης που έχω προαναφέρει, και τους αρχηγούς κομμάτων για να τους ενημερώσω, αλλά και να ζητήσω τη σύμβολή τους. Και είμαι βέβαιος ότι θα την έχω. Γιατί αφορά όλους. Είναι η υπόθεση όλων. Σωστά.